Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα unboxing. Σήμερα θα ανοίξουμε το φωτιστικό της Raleno. Είναι ένα φωτιστικό το οποίο πήρα για την κάμερα. Μου ήρθε πριν από 2-3 ημέρες, δεν το έχω ανοίξει ακόμα. Οπότε πάμε να το ανοίξουμε μαζί, να το δούμε. Αρχικά όμως να πούμε κάποια βασικά χαρακτηριστικά του. Το συγκεκριμένο είναι ένα φωτιστικό το οποίο έχει ενσωματωμένη μπαταρία. Η μπαταρία του είναι στα 5.000 mAh. Και το φωτιστικό του, η ένταση δηλαδή του φωτός, φτάνει από τα 3200 στα 6500 και εκπέμπει και ψυχρό και ζεστό φως. Και μπροστά, θα το δούμε και μαζί ούτως ή άλλως τώρα, έχει ενσωματωμένο το τζαμάκι, να το πω έτσι, μεμβράνη βασικά, η οποία βγάζει, θολώνει ουσιαστικά την ένταση από το φως. Εντάξει, εδώ πέρα τα κλασικά. Το χαιρετισμό της εταιρείας, το βιβλιαράκι που δείχνει ουσιαστικά τις πληροφορίες όσον αφορά το φωτιστικό, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά τα συγκεκριμένα. Το φως είναι αυτό με τη συσκευασία του, είναι αυτό εδώ που σας έλεγα, το θολό, το κομμάτι που έχει να κάνει και με την ένταση του φωτός. Όσον αφορά την συσκευή, εδώ από πίσω είναι οι διακόπτες. Σε αυτόν τον διακόπτη, από ό,τι βλέπω, αλλάζουμε το ψυχρό φως, το λευκό φως. Δεν ξέρω αν το πιάνει η κάμερα. Και από αυτόν εδώ πέρα το διακόπτη, αλλάζουμε το θερμό φως. Τα γυρνάμε δεξιά ή αριστερά. Εδώ πέρα είναι η ένταση της μπαταρίας, το πόσο έχει ακόμη. Αν το πατήσουμε μία φορά, μας δείχνει πόση μπαταρία έχει. Και τώρα αυτό για να ανάψει, θέλει συνεχόμενα. Οπότε πατάμε συνεχόμενα το κουμπί αυτό, ούτως ώστε να ανοίξει το φως από μπροστά. Και αντίστοιχα πατώντας το συνεχόμενα κλείνει. Εδώ από το πλάι, από ό,τι βλέπω, έχει τη θύρα την micro USB, οπότε δεν, το κακό του, ας το πούμε κακό του, είναι ότι δεν έχει τις καινούργιες τις θύρες της USB-C που πάνε να γίνουν λίγο πιο κοινές. Και από κάτω έχει την υποδοχή που είναι για το τρίποδο. Εδώ πέρα δηλαδή θα πρέπει να έχει κάποια κεφαλή. Εδώ δεν έχει κάτι άλλο. Εγώ αυτό το κουτάκι θα το κρατήσω για να μπορέσω να ξαναβάζω το φως μέσα. Γιατί το έχει πολύ συμμαζεμένα, αλλιώς θα πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Α, ωραία. Και εδώ είναι αυτά. Το καλώδιο, το micro USB, για να μπορεί να φορτίζει το φωτιστικό. Δεν ξέρω πόση ώρα χρειάζεται για να φορτίσει το συγκεκριμένο και εδώ είναι η κεφαλή. Τώρα αυτό λογικά έως αναμενόμενο μπαίνει εδώ, άρα το βάζουμε έτσι και αυτό το κομμάτι εδώ από ό,τι καταλαβαίνω το τετράγωνο είναι αυτό που μπαίνει στην κάμερα. Εδώ έχει και αυτή τη ροδέλα που βοηθάει στο να σφίγγει επάνω στην κάμερα ή να χαλαρώνει για να μπορείτε να το βάζετε και να το βγάζετε, ούτως ώστε να μένει στέρεο. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν είναι το φωτιστικό, δεν έχει κάτι άλλο να δούμε, η συσκευασία δεν έχει κάτι άλλο μέσα. Αυτό θα σας το τραβήξω και βράδυ ένα βίντεο για να δούμε μαζί το πόσο δυνατό είναι όντως το φως το οποίο βγαίνει, για να ξέρετε κι εσείς ποια θα είναι η βοήθεια που θα σας προσφέρει ή αν δεν σας βοηθήσει καθόλου να το αφήσετε και να μην μπείτε στη διαδικασία να το παραλάβετε. Εγώ το πήρα το συγκεκριμένο το φως γιατί έχει την ενσωματωμένη την μπαταρία, επειδή θεωρώ ότι θα με βολέψει περισσότερο, καθώς δεν θα χρειάζεται να ψάχνω πάντα για κάποια πηγή φόρτισης ή για κάποια πηγή που να δίνει ρεύμα. Αυτό εδώ είναι λοιπόν, guys. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε και στο βραδινό το βίντεο που θα τραβήξουμε για να μπορέσουμε να έχουμε και την εικόνα. Πάμε λοιπόν να δούμε το άλλο το βράδυ. Θα δοκιμάσουμε τώρα μαζί να δούμε το φωτιστικό της Raleno για να δούμε πώς φαίνεται στο σκοτάδι. Θα ανάψουμε το ψυχρό φως, θα ανάψουμε και το ζεστό φως, θα σας τα ανάψω και τα δύο μαζί, ούτως ώστε να δούμε πόσο έντονο είναι και σε τι απόσταση φωτίζει. Αυτή τη στιγμή εγώ το έχω στήσει στα 2 μέτρα. Αυτό είναι περίπου 2 μέτρα που θα βλέπετε απέναντι στον τοίχο, οπότε σας ανάβω το ψυχρό τέρμα για να δούμε πώς φαίνεται.
Αυτό αυτή τη στιγμή είναι στο τέρμα του. Το σβήνω και θα ανάψω το θερμό φως. Αυτό εδώ είναι το θερμό φως. Και θα τα ανάψω και τα δύο μαζί. Για να έχουμε μια εικόνα. Τώρα είναι αναμένα και τα δύο μαζί. Και το ζεστό και το ψυχρό το φως. Αυτό είναι στο τέρμα του. Δεν είναι άσχημο για το συγκεκριμένο το φωτιστικό. Είναι τοποθετημένο επάνω στην κάμερα. Το φωτιστικό του συγκεκριμένου μπαίνει στην υποδοχή που έχει πάνω ακριβώς από το σκόπευτρο, εκεί πέρα που μπαίνουν ουσιαστικά και τα υπόλοιπα εξαρτήματα της κάμερας τα οποία συνδέονται σε αυτήν. Είναι αυτό το συγκεκριμένο. Είπαμε ότι αυτό το φωτιστικό της Ραλένο έχει ενσωματωμένη μπαταρία. Η μπαταρία του είναι στα 5.000 mAh και το φωτιστικό του, το φως του, μπορεί να φτάσει από 3.200 μέχρι 6.500. Αυτό επίσης έχει ενσωματωμένο μπροστά το φίλτρο, οπότε το φως όπως διαχέεται, διαχέεται ακριβώς όπως το βλέπετε. Δεν μπορούμε δηλαδή αυτό να το αφαιρέσουμε. Σαφώς ό,τι χρειάζεστε μου το αφήνετε στα σχόλια, με ρωτάτε, μου το λέτε, αλλά ελπίζω να βοηθάει, γιατί και εμένα με βοήθησε όταν καθόμουν και τα έψαχνα στο ίντερνετ για να μπορέσω να καταλάβω τι είναι αυτό που μου χρειάζεται και ποιο είναι αυτό που μου αρέσει και ποιο θα με βολέψει περισσότερο. Οπότε σας χαιρετώ, ό,τι άλλο χρειάζεστε μην ξεχνάτε να μου τα γράφετε, να μου το λέτε. Thumbs up αν σας αρέσει για να κάνετε like, κάντε follow το κανάλι για να μπορείτε να παίρνετε τις ενημερώσεις και θα τα πούμε στο επόμενο που θα ανεβάσουμε, γιατί θα είναι σύντομο. Σας χαιρετώ προς το παρόν.